Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε προς Μυτιλήνη μεριά. Θα μου πείτε τι έχουμε να κάνουμε προς Μυτιλήνη μεριά. Πολλά έχουμε να κάνουμε. Πολλούς γνωστούς έχουμε να συναντήσουμε. Πάμε πρώτα να καλησπερίσουμε ένα παιδί που πέρασε και από τα μέρη μας, από την Κόρινθο, πριν από αρκετά χρόνια. Σε μια ταλέπορη χρονιά βέβαια. Αλλά ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, που έκαναν πολύ καλή καριέρα και από εκεί και πέρα. Είναι από τα παιδιά που έχουν ζήσει και τα του εξωτερικού και μια χαρά κιόλας. Θα μας θυμίσει πράγματα. Πάμε να καλησπερίσουμε το Θεόφιλο Κουρούπη, ο οποίος πλέον εδώ και λίγο καιρό αγωνίζεται και τυπικά, ας πούμε, στο νεολικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς Τι είσαστε? κάνετε? Μια χαρούλα. Πώς Έχουμε καιρό πάει? να τα πούμε. Πολύ, πολύ, αλλά σου λέω είσαι από τα παιδιά που και άφησε ο στίγμα ως ποδοσφαιριστής, αλλά και από τα παιδιά που γενικά η Κορινθία έχει να λέει, οπότε ανεξάρτητα την περίεργη χρονιά, εδώ μνημονεύεσαι, να το πούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εκείνη όντως η χρονιά που πέρασα στην Κόρινθο ήταν λίγο παράξενη, δύσκολη, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Προχωρήσαμε. Προχώρησες και προχώρησες πάρα πολύ. Πριν πάμε να θυμηθούμε λίγο έτσι συγκεκριμένα πράγματα εκείνης της σεζόν, να μου πεις τώρα τι γίνεται εκεί στη Μυτιλήνη, είσαι στο Νεολικό, είσαι με ένα δικό μας παιδί κιόλας, με τον Οδυσσέα Νικολάου. Για πες μου, από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, αναβολή στην αναβολή, τρίτη εθνική, όλο πάει, 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 πώς είναι για σας? Εντάξει, έχει καταντήσει πλέον κουραστικό. Περιμένουμε να βγει ο όμιλος. Ακόμα δεν ξέρουμε σε ποιον όμιλο θα είμαστε. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα το πιο κύριο. Δεν ξέρουμε, κάνουμε προετοιμασία 2 μήνες. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι όλα που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Πόσο εύκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να περιμένει όταν προπονείται κανονικά, όταν λειτουργούν όλα κανονικά στην ομάδα? Είναι ψυχοφθόρο, είναι κουραστικό, δεν ξέρω. Πώς είναι για σας? Σίγουρα είναι κουραστικό. Έχει καταντήσει πλέον μια ρουτίνα για εμάς, γιατί πάμε μόνο για προπόνηση, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς λόγω του νησιού δυσκολευόμαστε λίγο και στα αθλητικά, γιατί οι ομάδες εδώ του νησιού δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Σωστό. Δεν μπορούμε να δούμε πού κινούμαστε, τι δουλειά έχουμε κάνει. Αν και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, έχουμε πολύ καλό προπονητή, όλα δουλεύουν ρολόι εδώ πέρα. Απλά πρέπει να δούμε με τις ίδιες κατηγορίες ομάδες, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε τα λάθη μας. Και λόγω του νησιού έχουμε κάνει πολύ λίγα φιλικά. Η ζωή στο νησί πώς είναι, να σε ρωτήσω και αυτό. Το νησί είναι πολύ καλό, αν και δεν το περίμενα. Έχω ακούσει πολλά και με τους μετανάστες και με το ένα και με Ναι, το άλλο. ναι. Είναι όλα, κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Είναι ωραία. Δεν έχει μετανάστες πολλούς στην πόλη μέσα. Τώρα δεν ξέρω το χειμώνα πώς θα είναι. Αλλά μέχρι στιγμής είναι όλα πολύ ωραία. Από κρύο πώς πάει, δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει καθόλου κρύο. Ακόμα είναι καλοκαίρι εδώ πέρα. Με τα καλοκαιρινά είμαστε ακόμα. Λίγο τα βράδια λίγο φυσάει, αλλά Ναι. είναι πολύ υποφερτό. Οπότε είναι όλα καλά. Όλα καλά. Για πες μου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πας εκεί στο Νεολικό? Εντάξει, φέτος είναι μια πάρα πολύ εντάξει χρονιά για τους ποδοσφαιριστές. Εγώ, ας πούμε, είχα υπογράψει σε μια άλλη ομάδα Β' Εθνικής. Λόγω αυτής της κατάστασης με τις αδειοδοτήσεις, έμεινα πάλι στον Άστο που λένε, Μπράβο. χωρίς ομάδα. Και έτσι αποφάσισα να έρθω στο Νεολικό, που έχει βλέψεις να πρωταγωνιστήσουμε. Και αυτό με έκανε κατευθείαν να το σκεφτώ και να έρθω στο νησί. Γενικά είναι από τις πολύ ιστορικές ομάδες ο Ελληνικός, οπότε δεν πολύ παίζει ρολογική κατηγορία. Νομίζω το καταλαβαίνεις και θα το καταλάβεις ακόμα περισσότερο όσο θα περνάει ο καιρός, ο κόσμος την αγαπάει, τη στηρίζει ιδιαίτερα. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, είναι ο κόσμος ζεστός. Απλά τώρα είναι λόγω και αυτό με τον Ναι. κορονοϊό, λίγο έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα, οπότε όσοι είναι ανεμβολίαστοι, εμβολιασμένοι, είναι λίγο μπέρδεμα. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω, τον κόσμο έρχεται στο γήπεδο, προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα με όλα τα μέσα που μπορεί. Έτσι. Πιστεύω ότι αν πάει καλά η ομάδα, θα έχουμε πολύ κόσμο. Να σου πω, όλο αυτό το κομμάτι, αυτό τον 1,5 χρόνο και πώς το πέρασες, πώς το βίωσες, πόσο δύσκολο ήταν, πόσο ήταν όταν δεν παίζατε ποδόσφαιρο, γιατί είσαι από τους επαγγελματίες, ας το πούμε, πλέον, έτσι. Εμένα
με δυσκόλεψε πάρα πολύ και στην προσαρμογή μου και σε όλα, γιατί ήμουν στη Βουλγαρία όταν είχε ξεκινήσει ο κορονοϊός. Έτσι έφυγα από τη Βουλγαρία που ήμουν αλφαδινική. Για κάτι καλύτερο δεν έγινε και μετά αναγκαστικά γύρισα ξανά στην Ελλάδα. Γύρισα στην Αριδαία. Αναγκαστικά λέγοντας ότι ήθελα να ξαναχίσω ξανά εξωτερικό και κάποιες προτάσεις. Ναι. Και λόγω κορονοϊού χαλάσαν οι μεταγραφές, χαλάσαν όλα. Γύρισα εδώ, πάλι ήμασταν στο περίμενε με τον κορονοϊό. Ξεκίνησε η Β' Εθνική, που πολύ περιμέναμε πάλι όπως τώρα να ξεκινήσουμε. Θα γίνει, θα πάμε, δεν θα πάμε. Κάναμε προπονήσεις μόνοι μας. Ήταν ακόμα χειρότερο από τώρα, δηλαδή κάναμε μόνοι μας προπονήσεις χωρίς την ομάδα. Ναι. Ήταν πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Και πολλοί ποδοσφαιριστές παρατήσαν τον εαυτό τους, δεν κάνανε προπονήσεις, γιατί λέγανε όλοι δεν αποκλείται να παίξουμε αυτό το χρόνο. Αυτό το σταμάτα ξεκίνα για την υγεία του ποδοσφαιριστή, του αθλητή. Πώς είναι, πόσο εύκολο τώρα είναι να ξαναπιστρέψετε? Δεν είναι καθόλου καλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί άμα είδες όταν ξεκινήσανε όλοι είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς. Βεβαίως, σωστό. Θες δεν θες, είναι άλλο να κάνεις μόνος σου και άλλο να κάνεις με ομάδα, να μπει σε ρυθμό, αγωνιστικό ρυθμό. Άλλο να τρέξει μόνο σου και άλλο να πηγαίνει με μπάλα. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Είναι και πόσο έχει δουλέψει, πόσο έχει δουλέψει τον εαυτό σου. Γιατί εντάξει, τώρα ο ποδοσφαιριστής θέλει να έχει και κάποιον να. Είμαστε επαγγελματίες, αλλά θέλουμε και κάποιον να μας ελέγχει, να μας βοηθάει, να μας δείχνει κάποια πράγματα. Πολλοί είπαν ότι φέτος δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Άφησαν τον εαυτό τους, γυρίσανε και μέχρι να συνέλθει περάνε 2 μήνες. Μπράβο. Να σου πω, πώς ήταν στη Βουλγαρία, είσαι από τα παιδιά που έζησαν το όνειρο του εξωτερικού. Θεωρώ ότι θα ξαναυπάρξει τέτοια πιθανότητα για τέτοια περίπτωση. Αλλά ας πάμε να μας πεις λίγο για το κομμάτι που βρέθηκε στη Βουλγαρία. Πώς ήταν? Το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο... Το έχουμε υποβαθμισμένο. Ισχύει. Που δεν είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι. Δουλεύουν πάρα πολύ επαγγελματικά. Όλες οι ομάδες έχουν τα προπονητικά τους κέντρα που στην Ελλάδα δεν τα έχουν. Δεν τις έχουν όλες οι ομάδες. Έχουν τα δικά τους λεωφορεία με τα δικά τους λογότυπα. Θα μου πεις, εντάξει, τι με το λεωφορείο, πας σιγά. Αλλά είναι. Δεν έχει σημασία. Δείχνει έναν επαγγελματισμό. Ακριβώς. Δείχνει ότι τι θέλουν. Ξέρουν τι θέλουν. Ας πούμε, το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας ξεκινάει από τον Ιούνιο. Ναι. Ιούλιο το πρωτάθλημα. Ξέρουν, δηλαδή και μέσω κορονοϊού και τέτοια, δηλαδή το έχουν πολύ ψηλά. Ναι. Το ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Ενώ ας πούμε στην Ελλάδα περιμέναμε να ξεκινήσει η Β' Εθνική, στα άλλα πρωτοβλήματα πήγαμε να τελειώσουν και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Σωστό. Και παρόλα αυτά είναι αυτό που λες, ότι Βουλγαρία μωρέ, Ρουμανία μωρέ, Πολωνία μωρέ, κι όμως. Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι σαν Ελλάδα εντάξει είμαστε πολύ καλύτεροι μας από τις Βουλγαρίες, δεν το συζητάμε. Απλά και στη Βουλγαρία υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορούν να κοντράρουν έπαιξες ελληνικές, όπως είδαμε και φέτος. Λουγκογκόρετς, έτσι, ακριβώς. Επειδή έπαιξες εσύ απέναντι από όλες αυτές τις ομάδες, και από τη Σλάβια και από τη Λουγκογκόρετς, και μην τις αραδιάσουμε, πώς ήταν γενικώς? Εντάξει, τρομερή εμπειρία. Έπαιξε με παίκτες που τους βλέπεις να παίζουν Champions League. Βλέπεις τον εαυτό σου, τεστάρεις τον εαυτό σου να δεις αν όντως μπορείς να ανταπεξέλθεις. Εγώ, δόξα τω Θεώ, ήμουν πολύ χαρούμενος για τις χρονίες που έκανα στην Βουλγαρία. Πήγα πάρα πολύ καλά. Εννοείται. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια. Απλά περίμενα το γυρισμό μου στην Ελλάδα λίγο καλύτερα. Δηλαδή, φανταζόμουν τον εαυτό μου να πάω άλλη στην Βουλγαρία να παίξω και να γυρίσω πρώτα Θεός στην Ελλάδα σε μια καλή ομάδα να ηρεμήσω. Σε στενοχώρησε ο τρόπος που έγινε όλο αυτό? Σίγουρα. Σε έριξε? Χώρισε, γιατί δεν είχα την εξέλιξη που ήθελα να έχω και την εξέλιξη που μπορούσα να έχω σε σχέση με αυτά που τα παιχνίδια που έπαιξα στην Βουλγαρία και με όλα τα άλλα. Εννοείται. Εντάξει, είναι το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη. Ναι. Που εντάξει, σε αυτή την περίοδο ας πούμε μου έλειψε, μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, έχει ο Θεός. Δεν τα παρατάμε και βλέπουμε. Αυτό έρχεται να τα παρατήσεις. Είσαι από αυτούς που γενικά έχεις περάσει από ομάδες και ομάδες. Έχεις δυσκολευτεί σε αρκετές από αυτές, γιατί είναι τα λάθη των διοικήσεων τέλος πάντων. Αλλά δεν τα παράτησες. Σκέφτηκες ποτέ ότι δεν μπορώ άλλο? Πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι
στην ηλικία μου είναι πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει τα δικά μου και έχουν συνεχίσει ή ακόμα συνεχίζουν να παίζουν. Ναι. Έχω πάρα πολλούς φίλους που όλοι έχουν σταματήσει, ήταν στην ηλικία μου, όλοι επαγγελματίες, και όλοι έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, βρίσκουν μια δουλειά και πάνε και σε μια ομάδα γαμεθνική, τοπικού, να παίρνουν κάποια λεφτά και να κάνουν το χαβαλέ τους και όλα καλά. Και όλοι μου λένε πώς μπορείς ακόμα και παίζεις. Αλήθεια, πώς μπορείς. Γιατί καλός κακός πήγαινα σε όλες τις ομάδες, τις καλές ομάδες που θέλανε να πάνε όλες αυτές τις ομάδες. Τύχαινα και πήγαινα σε αυτές τις ομάδες και αυτές τις ομάδες είχαν οικονομικά προβλήματα, διαλυόντουσαν. Ναι. Καλή ώρα όπως η Κόρινθο όταν ήμουν εκεί με τον Αμερικάνο που είχαμε τον πεθάνει. Ήμασταν όλη τη χρονιά απλήρωτοι, δεν είχαμε να φάμε. Θυμάμαι, μας έδινε ένα σολατζίδικο, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται, φαγητό για να φάμε τζάμπα. Λες και ήμασταν. Τι να πω, λες και ήμασταν γύφτη. Είναι από τις στιγμές που θες να ξεχάσεις αυτές, έτσι. Ή είναι από τις στιγμές που σου δίνουν δύναμη να προχωρήσεις. Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ το έβαλα πείσμα ότι. Εντάξει, εγώ στην Κόρινθο η χρονιά μου για μένα. Στοιχεί Κόρινθο, έτσι. Γιατί... Μιλάμε για οποιαδήποτε ομάδα που μπορεί να έχει τέτοια ζητήματα. Ναι. Καλά, σίγουρα έχω περάσει από πολλές ομάδες τέτοιες. Καλώς ή κακώς, εντάξει, εγώ το είχα πείσμα να παίξω μπάλα γιατί θεωρούσα ότι μπορώ. Θεωρούσα ήθελα να δω αν όντως μπορώ. Ναι. Εγώ το πίστευα μέσα μου, αλλά άλλο να το πιστεύεις και άλλο να το δείξεις. Σωστό. Και με την επιμονή μου, με την υπομονή μου. Με βοήθησε ο Θεός, πήγα στη Βουλγαρία από τη Γάμα Εθνική, από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο, σωστά. Από τη Ρόδο που έπεσε εκείνη τη χρονιά η Ρόδο. Και εγώ πήγα στην Ρεάλ Εθνική και έπαιξα όλα τα παιχνίδια. Όταν ήρθε η στιγμή, όταν ενημερώθηκες ότι υπάρχει πρόταση από τη Βουλγαρία, πώς ήταν το συνέστημα, αν το περίμενες, γιατί μου είπες ότι είσαι μια ομάδα που εκείνη τη στιγμή έπεσε, πώς το αντιμετώπισες? Δεν το περίμενα ούτε μια στο εκατομμύριο. Mm-hmm. Ήταν μια στιγμή της ζωής μου που είπα σταματάω το ποδόσφαιρο. Ναι. Θα βρω μια δουλειά. Άφησα και τον εαυτό μου. Είχα να κάνω προπόνηση και μια-δύο εβδομάδες. Μου ήρθε αυτή η πρόταση και αυτή η πρόταση δεν ήταν 100%. Ναι. Μου είπαν έλα και να σε δούμε. Σωστά. Και λέω τελευταία ευκαιρία. Μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει να πάω και τέτοιο. Και όντως πήγα, με κρατήσανε και όχι μόνο με κρατήσανε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια και ήμουν από τα νόματα της ομάδας. Σωστό. Είδες ότι η επιμονή, το timing, η στιγμή. Θα μπορούσες να πεις, δεν μπορώ, αλλά πού να τρέχω τώρα στη Βουλγαρία. Αυτό πέρασε το μυαλό σου? Σίγουρα πέρασε το μυαλό μου. Γιατί λες ότι εμένα θα πάρουνε. Ναι. Σε μια ομάδα που έπεσε κατηγορία. Ναι. Γάμα Εθνικής. Ναι. Από τη Γάμα Εθνική να πας Α, είναι ειδικά στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι μία στο εκατομμύριο. Μία στο εκατομμύριο, όπως το πες, ναι. Και πήγες να δοκιμαστείς, έτσι. Ναι, ναι. Οπότε ολόκληρο ταξίδι για να μπορεί να ήταν μια στιγμή σου εκεί, μια δεν ξέρω τι. Ακριβώς. Μπορεί να πήγαινα κιόλας και να μου λέγανε σε μια μέρα φύγε. Σωστά. Σωστά. Είδες όταν επιμένεις, όταν παλεύεις, όταν προσπαθείς, έρχεται εκείνη η στιγμή. Αρκεί να εκείνη τη στιγμή να την αρπάξεις, έτσι. Την ευκαιρία. Mm-hmm. Για πες μου λίγο τώρα. Μάλλον η προσαρμογή πώς ήταν εκεί, να μην το ξεχάσω. Στη Βουλγαρία. Ναι, ναι. Στην αρχή, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από τη χώρα σου. Να πας εκεί πέρα. Εγώ πήγα στην πόλη, στη Θάρα Αγόρα, άμα την ξέρετε, ήμουν στην Πέραγια στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Είναι πολύ ψηλά, δεν μιλάνε πολύ αγγλικά εκεί πέρα. Ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα στην αρχή. Mm-hmm. Τα παιδιά δεν ήταν τόσο φιλικά στην αρχή μέχρι να υπογράψω, μέχρι να δουν ότι είμαι καλός ή οτιδήποτε, ότι μπορώ να τα ξέρω στην Αθηνική, γιατί βλέπουν που ήσουν να πριν. Βεβαίως. Και κάνεις. Σωστά. Και πολλά βάζουν στο μυαλό τους. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μετά με δεχτήκανε πολύ καλά τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα. Ένα παρέντς. Όπως είπα, δουλεύανε πάρα πολύ επαγγελματικά, που κάτι που με εξήταρε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Ένιωθα ποδοσφαιριστής, ναι. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ναι, 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 μπράβο. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ήταν από τις πιο αδύναμες ομάδες της Αθηνικής η ομάδα που πήγα και είχαμε το γυμναστήριό μας, είχαμε τέσσερα γήπεδα, βρέξει, χιονίσει, είχαμε άλλο γήπεδο. Τα γήπεδα που κάναμε προπονήσεις ήταν λες και παίζεις στην Ελλάδα για τον αγώνα. Ναι. Ήταν όλα τρομερά. Ό,τι πιο επαγγελματικό χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να μπορέσει να αποδώσει, να παίξει, να μην έχει έννοιες, ρε παιδί μου, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Για πες μου τώρα, να πούμε λίγο για Κόρινθο. Τι είναι από αυτό που έχεις κρατήσει πρώτα από εκείνη την πάρα πολύ περίεργη σεζόν? Από την Κόρινθο έχω κρατήσει μερικούς ανθρώπους mm-hmm. που με βοήθησαν.
που έκανα παρέα. Περάσαμε δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Μπορώ να πω ότι ήταν από τις χειρότερες χρονιές σε θέμα, πώς να το πω... Λειτουργίας ομάδας, ξέρω εγώ... Καλά, όλα αυτά. Όλα, έτσι. Ξεκινήσαμε, ήταν όλα τέλεια. Ναι, ισχύει. Μετά αρχίσαν λίγο τα παράξενα πράγματα, μετά δεν είχαμε ούτε φαγητό. Μετά, σου είπα, μας έδινε ένα μαγαζί, ναι, φαγητό εκεί, γιατί δεν μας πληρώνανε. Νιώθαμε λίγο παράξενα και η ομάδα δεν πήγαινε καλά όσο μπορούσε να πάει. Mm-hmm. Λόγω φυσιολογίας. Όλων αυτών, δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή να μπορέσει να αποδώσει όταν άλλα του έχουν τάξει, άλλα του έχουν υποσχεθεί και άλλα βλέπει. Και αυτό, αλλά είναι ότι μετά από κάποιο σημείο και μετά μείναμε εντελώς μόνοι μας. Ναι. Δεν είχαμε κανέναν να πούμε κάτι, να δούμε τι, άμα αλλάξει κάτι. Ναι. Πηγαίναμε μόνο απλά για να... Για να πάτε. Για να τελειώσει αυτή γρήγορα η χρονιά, για να μην μείνουμε πίσω εμείς. Ναι. Και τέλος, τίποτα άλλο. Σωστό. Ήσουν από τα παιδιά που πάντως έδωσαν πράγματα. Φάνηκαν αγωνιστικά. Έτσι, με τον όποια ταλαιπωρία. Δύο-τρεις ήσασταν, δεν ήσασταν παραπάνω και φαίνεται και από την πορεία σας από εκείνη την ομάδα. Δεν, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στην στενοχώρια, μέσα στην αφαγία. Έκανες τα παιχνίδια σου. Φαντάσου δηλαδή τι θα έκανες αν ήταν όλα καλύτερα. Καλά, σίγουρα. Απλά εμείς ήμασταν και μικροί τότε, ναι, οπότε θέλαμε να δείξουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστό. Εγώ, ας πούμε, όταν είχα έρθει στην Κόρινθο, έκανα διαιτές συμβόλαιο. Δεν, ναι, έκανα μόνο διαιτές, για να καταλάβεις. Σωστό. Είχε ξεκινήσει τελείως διαφορετικά. Πώς έμεινε. Ναι. Η συνέχεια σε βρήκε σε ομάδες όπως ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο Πιερικός, η Ρόδος. Δεν είναι τυχαίες ομάδες. Εντάξει. Ιστορικά, έτσι, σαν όνομα, σαν όνομα το λέω. Ναι. Έκανα εγώ την προσπάθειά μου, ήθελα να πάω όσο καλύτερα γίνεται. Έκανα κάποιες επιλογές. Κάποιες μπορεί να ήταν λαθασμένες, κάποιες μπορεί να ήταν καλές. Σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Από τη μεριά μου, εντάξει, πιστεύω ότι τα έχω δώσει όλα. Mm-hmm. Ό,τι μπορούσα να το κάνω, το έκανα. Ό,τι μπορούσα από το χέρι μου να είμαι στο πιο επαγγελματίας, να δουλέψω καλά, να ό,τι μπορώ για μένα. Απλά είπαμε το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη. Και πλέον θέλει και ανθρώπους να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου για να σε βοηθάνε σε θέμα manager. Σωστό. Αριστερό μπακ, ας πούμε, έτσι, και χαφ ενίοτε. Είναι η περίοδος που γενικώς η χώρα μας βγάζει αριστεροπόδαρους και καλούς αριστεροπόδαρους. Πώς είναι αυτό, πώς το βλέπεις, που η θέση σου έχει πράγματα να μας δώσει. Καλά, παλιά δεν ήταν έτσι. Όχι, τώρα, το αντίθετο. Τώρα με Τσιμίκα, με Γιαννούλη έχει ανέβει πάρα πολύ. Σωστά. Οπότε τώρα η Ελλάδα έχει αριστερό μπακ. Και μπόλικα, έτσι, υπάρχει και ο Κούτρης και ακολουθούν και ακολουθούν. Σωστό. Τι να λέμε, και ο Κούτρης και ο Σταφυλίδης, ναι, έχουμε τώρα πάρα πολύ καλούς παίκτες. Ακόμα και ο Τζαβέλας, ακόμα ξέρεις, μπορεί να την παίξει τη θέση γιατί από εκεί ξεκίνησε, άσχετα αν πλέον έχει πει στη εντάξει, θέση. Τώρα μιλάμε για παίκτες που είναι πάρα πολύ έμπειροι. Ό,τι και να μου πούνε για παίκτες που έχουν παίξει, ό,τι και να είναι, δεν πρόκειται να πω κακό λόγο. Mm-hmm. Γιατί ας πούμε είναι κάποια άτομα που λένε α, δεν μπορεί, πώς παίζει, πώς κάνει. Όχι για τον Τζαβέλα, του κάθε. Για τον χι ποδοσφαιριστή, σωστό. Όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα, μεγάλη ομάδα και παίζεις, ξαναπαίζεις, ξαναπαίζεις, δεν είναι τυχαίο. Έτσι βέβαια. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου για κάποιο άλλο σαν όνειρο ή όλα σου έχουν εκπληρωθεί με την όποια ταλαιπωρία μπορεί να έχεις περάσει όλα αυτά τα χρόνια? Δεν νομίζω κανείς να έχει απλά ένα όνειρο και να αφού έχει πάει εκεί. Ναι. Ήταν το όνειρό μου, η άλλη εκεί. Ναι. Πήγα εκεί, έπαιξα και μετά τελειώνει εκεί. Βάζει σίγουρα περισσότερα όνειρα, περισσότερα όρια. Στο τι μπορεί να κάνεις. Εγώ θα μακάρι το όνειρό μου θα ήταν να ξαναγυρίσω στην Αλφανική, που είναι κάτι πολύ δύσκολο πλέον, γιατί εντάξει είμαι και 31 χρονών, έχω μεγαλώσει. Ναι, μωρέ, σε πήρανε τα χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Εντάξει, δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο. Πλέον όλη η Αλφανική για να πάρει κάποιον, θα πάρει κάποιον πιτσιρικά 24-26, ναι, και εκεί πέρα. Εντάξει, είπε 31 και μου ήρθε κάπως έτσι, γιατί ήρθες 10 χρόνια πριν περίπου, 8 πόσα ήταν στην Κόρινθο. Ναι, μ' ακούστηκε λίγο κάπως το 31, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λογικό, με θυμάσαι από πάρα πολύ μικρό. Ναι. Αλλά εντάξει. Λογικό να... Ναι, δεν κατάλαβα πώς πέρασαν τα χρόνια, έτσι. Για πες μου λίγο τι. Σίγουρα.
πώς είναι και ο Οδυσσέας ο Νικολάου, γιατί μην τον ξεχάσουμε κι αυτόν. Ο Οδυσσέας ο Νικολάου. Βρήκες εκεί άνθρωπο. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλός παίκτης, πολύ επαγγελματίας. Ναι. Κάνουμε παρέα από την πρώτη στιγμή, τον ξεχώρισα εδώ πέρα. Είναι ένα παιδί που έχει δουλέψει παραπάνω και ξέρουμε τι ζητάμε στο γήπεδο, όπως ναι. και εγώ. Ναι, θέλουμε να δουλεύουμε, να κάνουμε, να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ομάδα, που αυτός είναι ο στόχος. Σωστό. Οπότε κάνουμε και παρέα και εκτός γηπέδου. Είμαστε φίλοι, τα λέμε, πάμε για καφέ. Και είναι και αυτός, από τα παιδιά που επέλεξε την τρίτη εθνική και αυτή την ομάδα, λόγω των όσων προβλημάτων υπάρχουν στη Super League 2 και όλων αυτών, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το άσχημο για σας, ενώ είχατε προτάσεις, ενώ είστε ποδοσφαιριστές για πιο πάνω κατηγορία και σας θέλουν αυτές οι ομάδες, αλλά ο τρόπος λειτουργίας τους και γενικάτερα ο τρόπος που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν σας το επιτρέπει. Πόσο σε χαλάει και πόσο σε ρίχνει για να μπορέσει να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλα αυτά μέσα στο κεφάλι σου συνεχώς. Καλά, σίγουρα. Ήταν η επιλογή και η απόφαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη όταν έχεις κάποιες ομάδες Super League 2, mm-hmm. ας πούμε, ονόματα ναι. που θα πάνε ας πούμε, ακόμα και για άνοδο στη Super League 2. Ναι. Και όταν σου κάποιος άλλος στο ακυρώνει αυτό και δεν είναι στη δυνατότητά σου. Μπράβο. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξεις Super League 2 γιατί έτσι κάποιος ξύπνησε και είπε ότι δεν μπορεί να πάρουμε παίκτες κάτω πάνω στο νούμερο 5. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τώρα έχουν μείνει πόσοι ποδοσφαιριστές χωρίς δουλειά. Έτσι. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι η δουλειά τους, η ζωή τους. Δηλαδή σωστό. Είναι σαν να τους κόβεις τη δουλειά τους. Δεν θα φάνε, θα έχουν οικογένειες. Δεν το σκέφτεται αυτό. Θεόφιλε, αυτό που λες τώρα είναι μια αφορμή να αναφέρω το κομμάτι με την απώλεια του Νίκου Τσουμάνη. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να σκέφτεται ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να έχει περάσει κάποιες δυσκολίες, γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας τι περνάει, και βλέπει στον χώρο του τέτοια γεγονότα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Για τον κάθε ποδοσφαιριστή το παίρνει διαφορετικά. Mm-hmm. Του είπα, έχουν μερικοί οικογένειες. Εγώ, εντάξει, είμαι μόνος μου, αλλά δεν πάβει να υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα. Θέμα για όλα τα παιδιά. Σωστό, δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τώρα σου κόβει το ποδόσφαιρο και δεν μπορεί να πας σε καμιά ομάδα, τι θα κάνει ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Πού θα πάει να βγάλει τα λεφτά του. Και mm-hmm. καλός ή κακός ο ποδοσφαιριστής είναι ένα πολύ παρεξηγημένο άθλημα. Γιατί παλιά υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά. Έπαιρνες ένα μηνιάτικο και ήσουν μια χαρά. Πλέον είναι τα λεφτά τσίμα-τσίμα και τα συμβόλαια που έχει είναι μέρα με τη νύχτα από τα παλιά χρόνια. Ναι, δεν συγκρίνεται. Οπότε. Ούτε μόλις τελειώσει το ποδόσφαιρο, καλός ή κακός, 35, 34, 32, 38, μετά ο ποδοσφαιριστής ξεκινάει η καινούργια του ζωή. Είσαι στην αφάνεια, δεν σε ξέρει κανείς, γιατί όσο μεγαλώνει η γενιά σου, οι πιτσιρικάδες ξέρουν τους νέους. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που, εντάξει, καλός ή κακός, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι όλοι όσοι παίζουμε σε αυτές τις κατηγορίες, β' γάμα εθνική, ότι πρέπει να κοιτάξουμε και το μέλλον μας. Και να μην σας παίρνει από κάτω γενικώς σαν άνθρωπο, έτσι. Είναι δύσκολες οι εποχές, δύσκολα τα πράγματα, αλλά προχωράτε. Να σου πω, είχες ποτέ πρότυπο ποδοσφαιριστή, θαύμαζες κάποιον, είτε τις θέσεις σου είτε όχι? Εντάξει, σίγουρα όλοι έχουν πρότυπα ποδοσφαιριστές και ποιος δεν έχει. Απλά, εντάξει, απλά εγώ έχω πολλούς. Δηλαδή βλέπω άνθρωπους που είναι ποδοσφαιριστές που λένε εντάξει, πιστεύω λέω ότι είναι εξωγήινοι, δεν είναι ποδοσφαιριστές. Ας πούμε τώρα Κριστιάνο Ρονάλντο, Μέση, ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε δει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Σωστό. Ούτε θα τους συγκρίνω, ούτε θα πω ποιος είναι καλύτερος. Όχι, καλύτερος. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, είσαι σωστός. Εγώ σου λέω τώρα τους δύο κορυφαίους που σκέψουν στο εξωτερικό τι παίχτες υπάρχουν. Ναι. Ας πούμε ο αγαπημένος μου ήταν ο Μαρσέλο, για μένα. Σαν αριστερό μπακ. Λόγω της σχέσης, μπράβο, ναι. Τεράστιος. Έτσι. Θα μου πεις και πιο παλιά ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος, ναι, απλά εγώ πιο φανταζή παίχτης, πιο ναι. στο στυλ μου, ας πούμε, είναι ο Μαρσέλο. Αυτό το αριστερό πόδι, έτσι. Να σου πω, και πριν σε αφήσω, υπάρχει παιχνίδι, υπάρχει κάποια στιγμή από αυτή την καριέρα την ως τώρα που έχεις κάνει που λες δεν το ξεχνάω ποτέ ή που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, ξέρω εγώ?
υπάρχουν και στιγμές καλές mm-hmm. και κακές στιγμές που μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα το άλλαζα. Δεν μετανιώνω για τίποτα βέβαια. Mm-hmm. Απλά ξέρω με το βάθος του χρόνου πώς ήρθαν τα πράγματα και τα σκέφτομαι, θα μπορούσα να αλλάξω πολλά πράγματα σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα είναι το ένα το όνειρο που σου είπα να παίξω αλφαδική. Ναι. Έπαιξα με παίχτες όπως έπαιξα με τον Λιντογκόριτς και έβλεπα παίχτες που τους έβλεπα καλώς ή κακώς τις προηγούμενες χρονιές στο Champions League. Σωστά. Γιατί ήταν μια ομάδα που την παρακολουθούσα γιατί από το πουθενά. Από ας πούμε Δέλτα Εθνική πήρε ένας πρόεδρος την ανέβαση κατηγορία, τέσσερις κατηγορίες συνεχόμενες. Και πλέον τώρα έχει 19-10 χρόνια και παίρνει πρωτάθλημα στην Βουλγαρία και πάει στο Champions League. Προχωράει πολύ. Το ότι εσείς οι ποδοσφαιριστές όταν είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην αφάνεια και όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό σας αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά, πώς το βλέπεις? Βλέπουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη ΣΕΡΦ, έτσι. Κάτι, μια μικρογραφία συνέβη και με σένα, αλλά πώς ήταν, έτσι, πώς το ένιωσες? Ότι εδώ, εντάξει μωρέ, είσαι ένας. Ενώ εκεί, όταν άρχισες να παίζεις και να δίνεις, σε αντιμετώπισαν όπως έπρεπε να σε αντιμετωπίσουν. Σίγουρα, εντάξει, είναι άλλες νοοτροπίες. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει άλλη νοοτροπία, εντάξει, ξεκάθαρα. Όπως, ας πούμε, στη Βουλγαρία, για να σε έχουν κοντά τους, να σε ανεβάσουν λίγο. Εντάξει, είσαι ποδοσφαιριστής, σε φέρονται πολύ καλά όλοι. Ναι, εντάξει. Αλλά πρέπει να είσαι καλός. Ναι. Πρέπει να σε δουν. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο. Αγαπάμε τους ξένους λίγο παραπάνω. Δεν υπάρχει, εννοείται. Καμία σχέση, το μιλάω μόνο ποδοσφαιρικά. Ναι, ναι, ναι. Ότι φυσικά. Μπορούμε να δώσουμε παραπάνω ευκαιρίες στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, που έχουμε πάρα πολύ ταλέντο. Θέλουν απλά ευκαιρίες. Δεν επιτρέπεται τώρα αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην χώρα μας. Φέτος, ειδικά που αρχίζουμε και χτυπάει πάρα πολύ, το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ξένους, 11, ο Άρης με 15 στους 16, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Ομάδες, εγώ και εμείς το συζητάμε, σαν ποδοσφαιριστές, το συζητάμε αυτό, που δεν έχει καμία ομάδα Έλληνες. Ας πούμε, 2-3 ομάδες παίζουν με 5 Έλληνες ναι. στην δεκάδα. Και λέμε, πω, μπράβο, με βάλαν 5 Έλληνες. Ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Όφη, ο Ατρόμητος που είδα. Ναι, είναι οι ομάδες που είναι, ξέρεις, οι μικρομεσαίες, ας το πούμε. Ναι. Από τις μεγάλες. Καμιά φορά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Από συγκυριακά, έτσι, κι αυτός, ναι, όταν ναι. μπορεί να λείψει κάποιος, αλλά η μόνη ομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει 5 με 6 Έλληνες είναι ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη. Ναι, είναι στενάχωρο. Στη Βουλγαρία που ήμουν, μπορεί να έχει και όριο να παίξουν κάποιοι Βούλγαροι αναγκαστικά μέσα. Ναι. Δηλαδή να που είναι στη Βουλγαρία. Οπότε υπάρχουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στη Βουλγαρία. Ας πούμε, υπήρχαν περιόδους που θα φέρνανε 4-5 παίκτες από τις πιο μικρές κατηγορίες να δοκιμαστούν στην ομάδα με το αν ήταν καλοί να τους πάρουν. Σωστά. Εγώ είχα συμπαίχτες που όντως ένας από 2-3 άτομα που γάμε εθνική ήρθαν να δοκιμαστούν, τους πήραν και έπαιξαν για παιχνίδια. Δηλαδή πήραν την ευκαιρία τους. Σωστό. Σωστό. Κάτι που στην Ελλάδα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι θυμηθήκαμε πράγματα. Σου ξαναλέω ότι είσαι από τα παιδιά που ξεχώρισα και εγώ ίδιος εκείνη τη χρονιά. Έτυχε να είμαι και ο άνθρωπος που σε παρέλαβα όταν ήρθες. Είναι και αυτό που μπορώ να το λέω και να το μνημονεύω. Ότι αυτό το παιδί που εντάξει, τέλος πάντων, κάνει αυτή την καριέρα, ήμουν ο πρώτος που τον έφερε στην Κόνερα, παιδί μου, που τον συνάντησα, που του σφίξα το χέρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εγώ, να ξέρετε, δεν σε ξεχνάω. Χαίρομαι. Εντάξει, σου είπα κάποια άτομα, λίγα άτομα που έχουν μείνει αντικόρυφα που τους θυμάμαι και mm-hmm. τους σκέφτομαι, είσαι ένας από αυτούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, να ξεκινήσετε με υγεία και να εκπληρώσετε το στόχο της ανόδου, γιατί είναι ο αιωλικός εταιρική ομάδα και πρέπει να επιστρέψει σιγά σιγά πιο πάνω. Σίγουρα, μακάρι να πάνε όλα καλά και να η ομάδα να βγει κατηγορία. Να είσαι καλά, καλώς βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας.